Απαλλάσσονται από τα τέλη τραπεζοκαθισμάτων, οσιθίγονται από τα δημοτικά έργα, τα οποία πραγματοποιούνται στον Άγιο Νικόλαο. Ο Δήμος Καβάλας θα ικανοποιήσει το αίτημα των επαγγελματιών της εστίασης, καθώς το διάστημα που δεν θα αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα έξω από τα μαγαζιά τους λόγω των έργων, δεν θα πληρώνουν τέλη χρήσης τραπεζοκαθισμάτων. Η ίδια απαλλαγή θα ισχύσει και για τους επαγγελματίες της οδού Κασάνδρου. Ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, με πολλά εμπόδια, με πολλές τρικλοποδιές και πάνω απ' όλο οι επαγγελματίες της περιοχής που έρχονται αντιμέτωποι με την ακρίβεια, με τα κόστη και τα καταστήματά τους να είναι κλειστά. Δυστυχώς και δεν υπερβολή, πλέον δεν υπάρχουν λόγια. Οι ίδιοι πελάτες και ο κόσμος που έχετε μέσα στον Άγιο Νικόλαο βλέπει την κατάσταση αυτή και απορεί. Το ίδιο και εμείς. Μιλάμε με τους συναδέλφους, είμαστε όλοι απογοητευμένοι. Ξαναλέω, δεν υπερβολή, οι υποχρεώσεις τρέχουνε. Τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Σύν ότι έχουμε εδώ πέρα τις εργασίες, οι οποίες θέλουμε να είμαστε αισιόδοξοι ότι θα γίνει για καλό, αλλά έχει περάσει αρκετό χρονικό διάστημα. Αποτίμηση της ζημιάς αυτού του χρονικού διαστήματος. Δεν θέλουμε να τα κάτσουμε να τα υπολογίσουμε. Δεν θέλουμε να κάτσουμε να τα υπολογίσουμε ακριβώς. Η πτώση του τζίρου, χωρίς υπερβολές, είναι πάνω από 70%. Άμα ρωτήσετε και τους συναδέλφους, τα ίδια θα σας πούνε. Και ξαναλέω, είναι χωρίς υπερβολές. Καθυστερήσεις μόνο κακό προσφέρουν, έτσι δεν είναι? Εννοείται, εννοείται. Το κάθε μαγαζί απασχολεί εργαζομένους. Είναι προμηθευτές, είναι υποχρεώσεις που τρέχουν, τα νίκια, τα ρεύματα, όπως είναι το κάθε νοικοκυριό. Όσον αφορά την τέλη χρήση τραπεζοκαθισμάτων και την απαλλαγή αυτό το χρονικό διάστημα, θα βοηθήσει? Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι θα σώσει την παρτίδα, εννοείται. Από το τίποτα κάτι είναι και αυτό. Αλλά εδώ πέρα θέλουμε να τελειώσει γρήγορα το έργο. Αυτή τη στιγμή, σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε, βλέπουμε ήδη ότι έχει κλείσει ένα κομμάτι και εκτελούν τα έργα της ΔΕΙΑΚ. Ποια είναι η πρώτη ενημέρωση που σας έχουν όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα? Σήμερα που μιλάμε, βλέπουμε μια κινητικότητα, η αλήθεια είναι, στον Άγιο Νικόλαο. Έχει αρκετά συνεργεία. Ευελπιστούμε ότι αυτή τη βδομάδα σιγά σιγά θα βλέπουμε αποτέλεσμα. Αλλά μέσα σε όλα τελειώνει ο μήνας. Μέχρι την Πέμπτη πρέπει να δώσουμε όλες τις υποχρεώσεις που έχουν τα καταστήματα. Είναι πάρα πολύ μεγάλες. Δεν θέλω να τα κάνω τραγικά τα πράγματα. Αλλά σιγά σιγά χυνάει το πράγμα και ζορίζει αφάνταστα. Τα έργα, παρόλο σε ένα σημείο που μας προβλημάτισε, που βέβαια ευτυχώς γρήγορα ανταποκριθήκαμε σαν επιμελητήριο, σαν εμπορικό σύλλογο, άρα και σαν Δήμος Καβάλας, το να έχουμε νωρίτερα αρχαιολόγο και δύο άτομα που αυτή τη στιγμή είναι, θα λέγαμε, στο πεδίο που έχει βρεθεί το στοιχείο το αρχαιολογικό. Και ελπίζουμε ότι να μην μας καθυστερήσει περαιτέρω στην ολοποίηση του έργου. Βέβαια, στους υπόλοιπους δρόμους, πεζόδρομους, συνεχίζουν τα έργα κανονικά, δεν έχει προκύψει κάποιο σχετικό ζήτημα. Και θέλω να πιστεύω ότι ο προγραμματισμός μας, που είναι ότι μέχρι το Πάσχα να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες, να τον πετύχουμε. Εκτός αν κάποιο άλλο σημείο μας προβληματίσει. Είμαστε, θα λέγαμε, σε καλή φάση. Ζητάμε την κατανόηση των επαγγελματιών συνεχώς, αλλά νομίζω είναι κάτι προς όφελος, γιατί πραγματικά και αυτό το στοιχείο που είδαμε με το παλαιωμένους σωλήνες, με δίκτυα, θα λέγαμε, ίδρευσης, αποχέτευσης ομβρίων, ουσιαστικά είναι σε ένα κακό χάλι. Το ότι περνάει αυτή τη στιγμή και άλλα στοιχεία υποδομών που δεν θα χρειαστεί να ξανασκαφτούν, θα λέγαμε, ξανά αυτοί οι πεζόδρομοι, είναι κάτι το οποίο θα μείνει στο τέλος ως ένα θετικό στοιχείο πλέον της εικόνας, της οπτικής εικόνας, με τα νέα υλικά που θα προσαρμοστούν πάνω στα δεδομένα της περιοχής του Αγίου Νικολάου. Άρα, λίγη υπομονή και ας ελπίσουμε ότι να μην μας προκύψει άλλο πρόβλημα και όλα να τελειώσουν στον χρόνο τους. Να σημειωθεί πως οι εργασίες στο κέντρο εμπορίου πραγματοποιούνται καθημερινά, καθώς το θέμα που αφορούσε τα αρχαιολογικά ευρήματα έχει βρει πλέον το δρόμο του, με τη ΔΕΙΑ Καβάλας να πληρώνει τα έξοδα για το προσωπικό που ήδη ασχολείται με τα αρχαιολογικά αυτά ευρήματα στο έργο της αγοράς του Αγίου Νικολάου. Η δημοτική επιχείρηση ανέλαβε το κόστος και των δύο εργατών αλλά και του αρχαιολόγου. Η ανέβρεση αρχαιοτήτων είναι αναμενόμενη σε εκείνη την περιοχή, γιατί μετά την Παναγία είναι η επόμενη περιοχή που έχει τη συνέχεια της κατοίκησης της πόλης από τον 14ο αιώνα μέχρι τον 17ο αιώνα. Είχαν βρεθεί κάποιες αρχαιότητες όταν γινόταν στα ποντοστάρια των Ισπιαθών. Σε αυτή τη φάση
Μέχρι να ολοκληρωθεί η εγγραφικρητική διαδικασία πρόσληψης προσωπικού, έχει προσλάβει ο εργολάβος και όχι η ΔΕΙΑ ή ο Δήμος Καβάλας ή ο Εμπορικός Σύλλογος ή οποιοδήποτε άλλος, μία αρχαιολόγο, η οποία επιβλέπει τις εξκαφές και η ΔΕΙΑΚ παραχωρεί δύο εργάτες προκειμένου να συνδράμουν στο έργο της αρχαιολόγου. Οι εργασίες δεν σταμάτησαν ποτέ, όπως είχα γράψει στο δελτίο τύπου, απλώς σταμάτησαν στο συγκεκριμένο δρόμο. Και για, αλλά επίσης τα μαγαζιά δεν σταμάτησαν να λειτουργούν. Λειτουργούν με τα δυσκολίες βέβαια, αλλά ένα τέτοιο έργο, σε ένα τέτοιο σημείο της πόλης, όποιος πίστευε ότι δεν θα έχει προβλήματα, δεν ξέρω πού πατούσε και τι φανταζότανε, είναι δεδομένο ότι από τη στιγμή που ανοίγεις όλους τους δρόμους και ανοίγεις, βάζεις καινούριο δίκτυο ΔΕΗ, καινούριο δίκτυο ίδρυυσης, θα προκύψουν προβλήματα.